Σκεφτήκατε ποτέ να χρωματίσετε έναν χάρτη? Και αναρωτηθήκατε πόσα χρώματα χρειάζομαι για να βεβαιωθώ ότι δύο γειτονικές χώρες δεν έχουν το ίδιο χρώμα? Κι όμως χρειάζεστε μόνο τέσσερα. Ακριβώς! Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω το θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων. Φανταστείτε ότι έχετε έναν χάρτη με πολλές χώρες. Το θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων δηλώνει ότι μπορείτε να χρωματίσετε αυτόν τον χάρτη χρησιμοποιώντας όχι περισσότερα από τέσσερα χρώματα, διασφαλίζοντας ότι δύο γειτονικές χώρες δεν θα έχουν το ίδιο χρώμα. Ακούγεται απλό, έτσι? Αλλά το ταξίδι για την απόδειξη αυτού του θεωρήματος ήταν οτιδήποτε άλλο παρά απλό. Το 1852, ένας μαθηματικός ονόματι Francis Guthrie παρατήρησε αυτό το περίεργο μοτίβο. Διαπίστωσε ότι τέσσερα χρώματα ήταν πάντα αρκετά για να χρωματίσει οποιονδήποτε χάρτη ζωγράφιζε. Γοητευμένος, πρότεινε αυτήν την ιδέα. Αλλά η απόδειξή της έγινε ένα μνημειώδες έργο που χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα για να λυθεί. Μεταφερόμαστε στο 1976. Δύο μαθηματικοί, ο Kenneth Appel και ο Wolfgang Haken, ανέλαβαν αυτή την πρόκληση. Χρησιμοποίησαν έναν υπολογιστή για να τους βοηθήσει να σπάσουν τον κώδικα, κάτι που ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο εκείνη την εποχή. Αλλά μαντέψτε, το απέδειξαν. Το θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων επιβεβαιώθηκε τελικά. Αυτό το θεώρημα δεν είναι απλώς ένα περίεργο μαθηματικό γεγονός. Έχει και πρακτικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό και στην επίλυση προβλημάτων χρονοδιαγράμματος, στην ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστών, ακόμη και στη δημιουργία καλλιτεχνικών μοτίβων που ονομάζονται φρίζι. Η ομορφιά του θεωρήματος έγκυται στην απλότητά του και στο ευρύ φάσμα των χρήσεών του. Οπότε την επόμενη φορά που θα χρωματίζετε έναν χάρτη ή θα οργανώνετε κάτι περίπλοκο, θυμηθείτε τη δύναμη των τεσσάρων χρωμάτων. Από τους χάρτες στα μαθηματικά και στους υπολογιστές, το θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς μια απλή ερώτηση μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές ανακαλύψεις. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουδούνι για περισσότερες συναρπαστικές μαθηματικές γνώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να εξερευνάτε τον πολύχρωμο κόσμο των μαθηματικών.